ότι ζητείται πλέον και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ η αλλαγή από την κυβέρνηση αυτή, την υπηρεσιακή κυβέρνηση δηλαδή, του καθεστώτος του ΦΠΑ. Ναι. Αφού λοιπόν ζητούν τα κόμματα αυτό το πράγμα και σχεδόν το σύνολο των κομμάτων, η υπηρεσιακή κυβέρνηση είναι σε συζήτηση στο πώς νομοθετικά το αντιμετωπίζουμε, πώς το εξετάζουμε και το τι λύση θα δώσουμε. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Δηλαδή, όταν λέτε σε συζήτηση, τι θα κάνετε, μπορείτε να μας πείτε, έχετε αποφασίσει? Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή αυτό συζητάμε πραγματικά. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Μην βγει κάποια είδηση ότι έχει δοθεί η Α, η Β ή η Γ λύση. Μισό λεπτό. Εμάς μας πληροφορούν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί ένα νέο πολιτικό δεδομένο στην προεκλογική εκστρατεία. Κύριε Αλεξιάδη, εμάς μας πληροφορούν ότι νωρίτερα σήμερα στο Sky είπατε ότι μέσα στην ημέρα θα γίνουν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες. Σε εισαγωγικά μας το έχουν δώσει. Αυτό σας λέω και σε εσάς. Για να ανασταλεί. Οι απαραίτητες νομικές, όχι πολιτικές, οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για να ανασταλεί το μέτρο αύξησης του ΦΠΑ 23%. Επαναλαμβάνω. Είναι λοιπόν ακριβές αυτό? Θα σας πω. Θα ακούσετε το τι είπα ακριβώς στο Sky, στο βίντεο και θα έχει πείτε εικόνα. Μας, πείτε επαναλαμβάνω μας, λοιπόν και σε εσάς ότι δημιουργείται ένα νέο πολιτικό δεδομένο. Ωραία. Ότι τα κόμματα ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει κάποιο μέτρο. Είμαστε σε επίπεδο κυβέρνησης. Να παγώσει για την ακρίβεια κάποιο μέτρο. Είμαστε σε επίπεδο κυβέρνησης σε διάλογο, διότι αυτή η κυβέρνηση είναι υπηρεσιακή, δεν νομοθετεί. Ναι. Για το πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό μετά από το αίτημα των κομμάτων. Όταν λέτε σε διάλογο, με ποιους σε διάλογο? Με τον Υπουργό Οικονομικών, με την Πρωθυπουργό, δηλαδή πώς. Ο Αλεξιάδης δεν κάνει ό,τι θέλει μόνος, υπάρχει μια κυβέρνηση. Είναι προφανές. Και για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου σε αυτή την κυβέρνηση. Είμαστε υπηρεσιακοί υπουργοί. Ασφαλώς. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση που θα κυβερνήσει τον τόπο θα εκλεγεί στις εκλογές και η λύση στα πολιτικά προβλήματα του τόπου δεν είναι κυβερνήσεις τεχνοκρατών. Αναμφισβήτητα, αλλά αυτό δεν είναι πολιτικό το πρόβλημα, κύριε Αλεξιάδη. Πολιτικά είναι τα θέματα. Αυτό δεν είναι πολιτικό το πρόβλημα του. Αν πληρώνει ο φτωχός άνθρωπος 23% φροντιστήριο για να μαθαίνει το παιδί του. Το θέμα είναι αυτό, ψηφίστηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Οικονομέα, κύριε Καμπουράκη, δύο λεφτά. Μην το βάλουμε στην αντιπαράθεση. Εμείς θέλουμε να μάθουμε τι θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, εσείς λέτε, αυτή τη στιγμή συνομιλείτε μεταξύ σας, προφανώς και με τους έξω, υποθέτω. Ναι, πείτε μου. Προφανώς και με τους έξω συνομιλείτε εκτός από μεταξύ σας για να το παγώσετε με κάποιο νομοθετικό τρόπο δεν για υπάρχει δύο μήνες μέχρι να έρθει η επόμενη. Αυτό μας λέει. Αφήστε δηλαδή με δύο λεπτά να σας πω και θα τα καταλάβετε όλα και δεν θα σας καθυστερήσω καθόλου. Ωραία, κάντε μας τη χάρη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν πρώτα απ' όλα την προεκλογική περίοδο, είμαστε σε μια ευτυχή προεκλογική περίοδο. Ωραία. Και αν κρατήσει λίγο ακόμα, θα εξαγγελθεί η πλήρης κατάργηση όλων των φορολογικών νόμων, όπως πάμε, και θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, για να μην έχουμε στεναχώριες. Καλά, το έθεσες ωραία. Προχώρα. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του ΦΠΑ, τη στιγμή που υπάρχει αίτημα των κομμάτων να ανασταλεί το μέτρο, η κυβέρνηση δεν έχει κάποιον διαφορετικό λόγο, διότι δεν είναι μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί, δεν είναι ανοιχτή η Βουλή, θα ανταποκριθεί στο αίτημα των κομμάτων. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας πω εάν θα γίνει συγγνώμη, η Α, η Β ή η Γ ενέργεια. Πώς θα γίνει, αλλά κύριε Αλεξιάδη, αυτό? Αυτή τη ο κύριος Όθωνας λέει ότι είναι νόμος. Δεν μπορεί, πώς θα το καταργήσει? Δεν ψηφίστηκε αυτό, κύριε. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτή τη στιγμή κάποιος νόμος, τη στιγμή που δεν υπάρχει Βουλή για να ψηφιστεί νόμος, είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ναι. Με την οποία θα παγώνει. Η κυβέρνηση, κύριε Αλεξιάδη, μπορεί να κάνει. Μπορεί. Συγγνώμη, με την οποία θα παγώνει απλώς για κάνα δύο μήνες το μέτρο ή θα καταργείται? Το μέτρο όχι, ακριβώς θα γίνει. Αυτό έχει σημασία. Μιλάτε όλοι μαζί και δεν σας καταλαβαίνω όμως. Ναι, ναι, επειδή μιλάμε όλοι μαζί. Δηλαδή η κυρία Σαββαίδου που έστειλε μία εγκύκλιο χτες και είπε ότι κανονικά θα προχωρήσει και θα εισπραχθεί ο ΦΠΑ μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα ισχύει αυτή η εγκύκλιο? Η κυρία Σαββαίδου σωστά έβγαλε την εγκύκλιο ως προς το ότι έπρεπε να βγει η εγκύκλιος. Ναι. Δεν μπαίνω στο θέμα των χρόνων και της παράτασης και τα λοιπά. Αυτό είναι δική της αρμοδιότητα. Σωστά έβγαλε την εγκύκλιο γιατί είχε υποχρέωση. Μα δεν την κατηγορήσαμε. Σωστά την έβγαλε. Αν θα ισχύσει λέμε τώρα αφού την έστειλε. Ναι, αλλά αν κάνετε ερώτηση και όταν απαντάω κάνετε την επόμενη δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Εντάξει. Λέω, η κυρία Σαββαίδου σωστά έβγαλε την εγκύκλιο γιατί είχε την αρμοδιότητα. Δεν μπαίνω στο θέμα του χρονικού ορίου της παράτασης και τα λοιπά. Αυτά είναι δική της αρμοδιότητα. Διότι έλυγε χτες η ημερομηνία που έπρεπε να ενταχθούν στο καθεστώς ΦΠΑ τα σχολεία στις 31 του μηνός και έπρεπε να δοθεί κάποια λύση. Σωστά βγήκε λοιπόν στις 31 η εγκύκλιος. Σε ό,τι αφορά το σήμερα, μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο,
Με αυτό ασχολιόμαστε και θα έχετε σύντομα νέα το τι πρέπει να γίνει. Σύντομα, σήμερα αύριο δηλαδή. Σήμερα αύριο τώρα, έτσι. Αυτό λέμε. Όχι την άλλη εβδομάδα. Όχι, δεν έχουμε λόγο να το πάμε την άλλη εβδομάδα. Σε συνεννόηση προσωπική... για το τι πρόκειται να γίνει. Η προσωπική σας θέση είναι να παγώσει, να ανασταλεί ή να μείνει όπως έχει. Όταν συμμετέχει σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν υπάρχει προσωπική θέση. Ούτε έχει νόημα να βγαίνει ο κάθε υπουργός αν είναι την προσωπική του θέση. Ναι, αλλά κάτι θα προτείνεται όμως. Δεν μπορεί κάποιος πρέπει να το προτείνει αυτό. Το ένα θα ή το προτείνω άλλο. Κύριε Οικονομία στους αρμόδιους. Δεν μπορώ να τα πω θυμόσια. Δηλαδή να έχουμε και τώρα, σοβαρότητας. Κύριε Αλεξιάδη, τελευταίο και κλείνουμε. Ο γονιός που σήμερα αύριο θέλει να γράψει αυτό και έχει ένα φόβο τώρα. Λέει να το γράψω, θα μου ζητήσουν 1.500 ευρώ παραπάνω να μην αυτό. Τι να περιμένει. Να το γράψει κανονικά το παιδί, να μην ανησυχεί τίποτα. Εάν το μέτρο ανασταλεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου, ναι. Ό,τι έχει πληρωθεί σε ΦΠΑ, αν έχει πληρωθεί από κάποιον, θα επιστραφεί από ό,τι το εισέπραξε. Απλά πράγματα είναι. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε και να πανικοβάλλουμε το πράγμα. Συγγνώμη, αν ανασταλεί το μέτρο, μισό λεπτό για να καταλάβω, γιατί με συγχωρείτε, αλλά θα το πω, υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται ότι είναι προεκλογικές κινήσεις αυτές. Με συγχωρείτε. Εάν το μέτρο ανασταλεί μέχρι τον Οκτώβριο. Θα λέτε θα επιστραφεί ο ΦΠΑ των 2 μηνών. Μετά δεν θα ισχύει. Μετά τον Οκτώβριο. Μια υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν κάνει προεκλογική εκστρατεία. Προεκλογική εκστρατεία κάνουν τα κόμματα. Για τα κόμματα μιλάω, δεν μιλάω για εσάς. Τότε να ρωτήσετε κάποιον από τα κόμματα. Εγώ εκπροσωπώ την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και με πολύ προσεκτικό τρόπο προσπαθώ να σας πω τι είναι να κάνουμε. Μα δεν το αμφισβητούμε, δεν κατηγορούμε εσάς. Το θέμα είναι ότι ο γονιός τι να ξέρει τώρα, ότι θα πληρώσει ΦΠΑ μέχρι τον Οκτώβριο ή δεν θα πληρώσει ΦΠΑ για όλη τη σεζόν. Αυτή τη στιγμή νομικά πρέπει να πληρωθεί ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή που τώρα, μιλάμε. Ναι. Συζητάμε σήμερα και μόλις με απεδεσμεύσετε αυτό πάμε να λύσουμε για το πώς νομικά θα αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση μετά από αίτημα των κομμάτων το όλο ζήτημα. Πώς νομικά θα αντιμετωπιστεί το πάγωμα, όχι η κατάργηση. Το πάγωμα όμως το οποίο θα αφορά όλη τη σεζόν ή θα αφορά ένα μήνα. Θα αφορά φαντάζομαι μέχρι τέλος, υποθετικά το λέω, θα αφορά μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Διότι θα βγει καινούργια κυβέρνηση και θα λύσει το θέμα οριστικά. Λοιπόν, εντάξει κύριε Αρισκέδη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αρισκέδη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Που δεν το έχει επιβάλει η Κομισιόν αυτό και δεν αποτελεί, όπως λέει, Κομισιονές δεν ισχυρίζεται. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Μπορεί και να παγώσει και να καταργηθεί. Πώς μπήκε στα προαπαιτούμενα της 23ης.